Νίκο, πάμε λιγάκι να μας πεις και για αυτό το σκάνδαλο με τη συμμορία νεογέννητων μωρών. 12 νεκρά βρέφη με εμπλοκή γιατρών. Τώρα πραγματικά. Για πες μας εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο πρέπει να σας πω είναι πρώτο θέμα τις τελευταίες δύο μέρες στο τουρκικό τύπο, στα τουρκικά μέσα. Έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, γιατί ουσιαστικά μετά από έρευνα ενός χρόνου βγήκε στην επιφάνεια, μετά από έρευνα εισαγγελία, ένα σκάνδαλο που σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικά μαιευτήρια, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό παραποιούσαν τους ιατρικούς φακέλους των μωρών, δηλαδή ότι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ότι η υγεία τους διατρέχει κίνδυνο, για να μένουν περισσότερο σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ή μέναν λοιπόν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ή τα στέλναν σε άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία που δεν χρειαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, 12 μωρά να έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς δεν υπήρχε λόγος να μπαίνουν στις συγκεκριμένες μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μπορούν εύκολο να μολυθούν από κάποια μόλυνση ασθένεια, και αυτό γινόταν από το συγκεκριμένο κύκλωμα προκειμένου να υποφεληθούν από το σύστημα υγείας. Δηλαδή, όταν υπήρχαν μωρά σε μονάδες εντατικής θεραπείας, φαινόταν το σύστημα ότι είναι γεμάτο και αποκόμιζαν τα ωφέλη. Πόσα άτομα έχουν συλληφθεί τώρα μέλη του κυκλώματος, Νίκο? Λέγεται ότι είναι 47 και έχουν συλληφθεί ήδη 22. Έχουμε ήδη 22 συλλήψεις. Το θέμα παίρνει και πολιτικές προεκτάσεις. Αναζητούνται οι ευθύνες του προηγούμενου Υπουργού Υγείας και του νυν Υπουργού. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταγί Περντογάν συναντήθηκε και με τον Υπουργό Υγείας και με τον Υπουργείο Δικαιοσύνης αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Σόλτς. Είχαμε μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη το Σάββατο το βράδυ. Για το θέμα αυτό, λες, Νίκο. Ήταν ένα χαρακτηριστικό του πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Για το θέμα αυτό. 12 μωράκια. Τα 12 μωράκια αυτά, τα 12 μωρά που χάθηκαν. Πώς χάθηκαν, γιατί χάθηκαν? Κάποια. Μένοντας παραπάνω στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κάποιες ιώσεις, κάποιες μολύνσεις. Άμα μένεις σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν χρειάζεται να μένεις, είναι λογικό σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, λένε εδώ, να έρθει ο θάνατος. Βεβαίως, οι άλλες πληροφορίες που έρχονται είναι ότι όσα μωρά, όσα νεογέννητα δεν βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, τους παρήχαν φάρμακα χαμηλής ποιότητας, δηλαδή ο έλεγχος ήταν μηδαμινός. Και καμιά φορά, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, τα στέλνανε και σε ιδιωτικά νοσοκομεία που είχαν ήδη συνεννοηθεί, όπου δεν υπήρχαν καν γιατρός. Δεν υπήρχε καν στελέχωση με σοβαρό ιατρικό προσωπικό. Για να πάρουν απλά τους γιατρούς. Για να πάρουν το ΦΥ. 47 άτομα, φανταστείτε. Για να πάρουν ακριβώς. Σε θέσεις κλειδιά, δηλαδή άνθρωποι, οι οποίοι όποια πέτρα και αν σηκώσεις, έτσι, οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν μέλη αυτού του κυκλώματος. Μάλιστα. Απίστευτο, τι να πει κανείς, πραγματικά μια τραγική είδηση. Φαινόταν στο σύστημα υγείας. Ακριβώς, φαινόταν το σύστημα υγείας ότι είναι γεμάτο και αποκόμιζα τα συγκεκριμένα. Τι να πει κανείς. Νικόλα, σε αφήνουμε να απολαύσεις έναν ωραίο καφέ σε μια Κωνσταντινούπολη η οποία έχει υπέροχο καιρό από ό,τι βλέπουμε. Επιτέλους, θα πω εγώ. Επιτέλους. Πέρασε μια εβδομάδα μουντάδας, έτσι. Δύσκολη. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Να σε καλά, Νίκο, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.